Μάλιστα. Αυτά που βλέπετε δεν είναι ούτε ιρα, Ουιρανικά, ούτε Ισραηλινά. Είναι τουρκικά. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δηλώσεις του 2023, πριν από ένα χρόνο, του Ταγί Περντογάν, αναπτύσσεται ο βαλιστικός πύραυλος MRBM, ΣΕΝΚ ή ΤΣΕΝΚ, δεν γνωρίζω τουρκικά, που έχει εμβέλεια έως χίλια χιλιόμετρα, μάλιστα. Αναπτύσσει πέντε μαχ, όπως και τα βλήματα Μπόρα, Ταϊφούν και τα λοιπά, καθοδηγείται από GPS ή Γκλονάς, θωροσκό σύστημα, ή αδρανειακή προήγηση. Δηλαδή, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου αναπτύσσονται βαλιστικά βλήματα, βαλιστική πύραυλοι. τη οποία πύραυλοι αναπτύσσονται σε μαζική παραγωγή. Από τα στοιχεία που έχουμε στο διαδίκτυο λένε ότι τα βλήματα τύπου Μπόρα παραδείγματο χάρη, Τάιφουν κτλ., ίσω να φτάνουν σε ποσότητα μερικέ εκατοντάδε, ίσω και τη χιλιάδα. Μάλιστα. Μιλάμε για πυράβλου. Μιλάμε για βαλιστικού πυράβλου. Μιλάμε ότι εμεί έπρεπε χθε να έχουμε ήδη επικεντρωθεί στην αναχέτησή του και στον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω, αλλά επειδή δεν ακούω τίποτα. Ανισχώ. Δεν φοβούμαι σε καμία περίπτωση. Ανισχώ με την αδράνεια. Όχι με αυτά. Γιατί αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με πολλού και διαφόρου τρόπου που δεν είναι τη παρούση και πριν καν εκτοξευτούν. Εμένα με ενδιαφέρει το συνολικό σχέδιο που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση και αυτή τη απειλή. Και η Τουρκία πριν από μερικέ μέρε ανέστειλε τη συμμετοχή τη στη συνθήκη CFE, Conventional Forces of Europe. Θα μου πείτε είναι κάτι σοβαρό. Κοιτάξτε, πιο πολύ το έκανε για λόγου πρεστή, πιστεύω. Όπω επίση το γεγονό ότι ο έλεγχο πλέον είχε φτάσει στο σημείο από, την... από τότε που πήγαιναν παρατηρητέ, τώρα έκανε μια απλή δήλωση. Ναι, ο φόβο όμω φιλούσε τα έρημα και σε, σε εκπομπέ μου είχα τονίσει κατ' επανάληψη ότι το γεγονό που είχε εξαιρεθεί μια τεραστία περιοχή στην Ανατολική Ανώμη Ανατολία, το 1 τρίτο σχεδόν τη Τουρκία, μπορούσαν εκεί οι Τούρκοι να αναπτύξουν τα πάντα να παραβούν τι συνθήκε. Λόγω λέει του ΠΚΚ. του ΠΚΚ. Λόγω του Ιράν, λόγω τη Συρία, λόγω του Ιράκ. Το Ιράκ και η Συρία είναι αδύναμη κρίκη. Το Ιράν είναι ένα φίλο γεωπολιτικό και σύμμαχο τη αναθεωρητική τριάδα Τεχεράνη, Μόσχας, Μόσχας και Αγκύρα. Και όλα πάνε καλά. Όμω, εδώ μιλάμε για τουρκική τεχνολογία η οποία είναι μεταφορά ξένης τεχνογνωσίας η οποία προσαρμόζεται στα τουρκικά δεδομένα. Ελλάδα και Κύπρος θα έπρεπε και σε αυτό το πεδίο από κοινού να έχουν ραντάρ εγκαίρου προειδοποιήσεως, τι λέω τώρα εγώ έτσι, συστήματα εναερίου προειδοποιήσεως, δορυφορικά συστήματα εγκαίρου προειδοποιήσεως όλων των ειδών και των τύπων και μια σοβαρή αντιπυραυλική άμυνα. Μια πολυστρωματική, διότι Είπαμε, στο τέλος τα βαλιστικά πάντα θα περνούν. Αυτό που γίνεται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, το τονίζω αγαπητοί φίλοι και φίλες, πρέπει να μας προβληματίζει. Η εποχή που όπου θεωρούσαμε ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε, μας στήχησε μια εικοσαετία λαθών. Όπου ναι μεν ικανοποιήσαμε κάποιες βασικές ανάγκες, αλλά δεν είδαμε ποτέ το στρατηγικό πλαίσιο της απειλής. Το στρατηγικό πλαίσιο της απειλής. Όπως και αγραφείται από τα, τους βαλιστικούς πυράβλους, όπως και αγραφείτε από τα βλήματα πλεύσεως, από τα περιφερόμενα περιομαχικά τα οποία έχουν εκτεταμένες εμβέλειες και κυρίως από τον αναθεωρητισμό που έχει οδηγήσει την νεοθωμανική Τουρκία να τα σχεδιάσει και να τα παράγει στα εργοστάσια της θα έπρεπε σήμερα κανένα τουρκικό εργοστάσιο να μην είναι εκτός εμβελίας. Δεν πρέπει να στέλνουμε μαχητικά επανδρομένα. Αυτά είπαμε γίνεται δι' αντιπροσώπων επιθέσεις. Μέσω βαλιστικών πυράβλων, μέσω μη επανδρομένων συστημάτων περιφερωμένων πυρομαχικών και πυράβλων πλεύσεως. Πού είναι αυτά στον ελληνικό προστάσιο. Όλο λέμε, 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 λέμε. Τελικώς και οι ίδιοι κάποια στιγμή θα απογοητευτούμε από τον εαυτό μα. Δεν υπάρχει βέβαια τέτοια περίπτωση. Είπαμε, εμεί είμαστε Έλληνε. Είμαστε πολεμικό έθνο. Αρκεί μην έρθει κάποιο και μα τσιγκλίσει στο σημείο εκείνο. Μετά, δυστυχώ, για τον υπόλοιπο κόσμο θα ξυπνήσει πολύ κακό εαυτό μα. Για πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοφέτα.